Να πάμε στην κυρία, να παραμείνουμε στο θέμα και να πάμε στην κυρία Βάνια Σταμπολάκη, μέλος ομάδας παραμυθάδες της πόλης των Χανίων, καθώς έχουμε και πρωτοβουλία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Χανιά. Ακριβώς με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Βιβλίου. Μάλιστα, πάμε να την καλησπερίσουμε και να την καλωσορίσουμε. Κυρία Σταμπολάκη, πώς είστε? Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ καλά. Εσείς? Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι το χαμόγελο το οποίο προκύπτει μέσα από την εικόνα αυτή τη στιγμή, το χαμόγελό σας. Και είναι ένα χαμόγελο το οποίο πραγματικά σχηματίζεται στα χείλη όλων μας μόλις ολοκληρώνουμε την ανάγνωση ενός βιβλίου. Και εδώ φαίνεται και ο πλούτος ενός βιβλίου και τα ωφέλη τα οποία αναδείχθηκαν και μέσα στην πανδημία ακόμα περισσότερο. Όπως ακριβώς τα λέτε. Για πείτε μας, να ξεκινήσουμε λίγο με το συμβολισμό της ημέρας. Παγκόσμια ημέρα βιβλίου, ο συμβολισμός ποιος είναι? Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου, δείτε, είναι μια ημέρα που από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, αποφασίστηκε να γιορτάζεται, έρχεται στο προσκήνιο το βιβλίο, γιορτάζεται, αποφασίστηκε αυτό από την UNESCO και αυτή η ημερομηνία δόθηκε λόγω του ότι αυτήν την ημέρα, 23 Σωστά, Απριλίου, έτσι, είναι η μέρα που έφυγαν από τη ζωή δύο σπουδαίοι συγγραφείς, ο Σέξπιρ και ο Θερβάντες, οπότε και έτσι αποφασίστηκε να γιορτάζεται το βιβλίο εκείνη τη μέρα. Και μάλιστα η κυρία Σταμπολάκη είναι ανάμεσα στους ανθρώπους εκεί στα Χανιά, οι οποίοι με τη γνώση τους, έτσι, με την ιδιαίτερη φωνή τους, μοιείται και τους υπόλοιπους διαβάζοντας, καθώς είστε μέλος ομάδας παραμυθάδες των Χανίων και κάτι αντίστοιχο θα κάνετε και αύριο στον εορτασμό. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου έχει δημιουργήσει αυτή τη δράση που λέγεται Περίπατος Βιβλίου και έτσι προσκληθήκαμε και εμείς από την Δημοτική μας Βιβλιοθήκη και την κυρία Βιβί Χουδαλάκη και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμμετέχουμε και εμείς με αφηγήσεις λαϊκών παραμυθιών. Ποιοι είναι οι αποδέκτες της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ποιους περιμένετε, σε ποιους απευθύνεστε? Λοιπόν, εμείς απευθυνόμαστε στα παιδιά αυτή τη φορά, όμορφα, αν και ο προσανατολισμός μας γενικά είναι το ενήλικο κοινό, όμως αυτή τη φορά απευθυνόμαστε στα παιδιά. Θα αφηγηθούμε λαϊκά παραμύθια και μύθους στην παιδική βιβλιοθήκη, που είναι στον κήπο, στο δημοτικό κήπο, ξέρουμε εδώ οι Χανιώτες που είναι. Είναι πολύ εύκολο στο κέντρο της πόλης. Εκεί λοιπόν στην παιδική βιβλιοθήκη εμείς θα αφηγηθούμε μύθους και παραμύθια για παιδιά, για ηλικίες 7 συν. Και απευθυνόμενοι τώρα εδώ και στους τηλεθεατές, κυρίως στους γονείς, τι έχετε να τους πείτε αναφορικά με το πώς πρέπει να αντιληφθούν την επαφή των παιδιών τους με ένα βιβλίο και από ποια ηλικία πρέπει να ξεκινήσει αυτή η επαφή? Δείτε, συνήθως δεν θα μιλήσω, τυχαίνει τώρα να είμαι εκπαιδευτικός, παιδαγωγός, οπότε με αυτή μου την ιδιότητα θα πω ότι βοηθάει τόσο πολύ το να διαβάζουμε παραμύθια στα παιδιά ή να τους λέμε, ή λογοτεχνικά παραμύθια, δηλαδή αυτά τα βιβλία που έχει γράψει κάποιος συγγραφέας, ή να ακούν παραμύθια, να τους αφηγούμαστε εμείς. Είναι τόσο σημαντικό να το φέρουν στο προσκήνιο, γιατί διευκολύνουμε τα παιδιά να ανοίξει η φαντασία τους, να μάθουν να σκέφτονται έξω από το κουτί. Είναι δεξιότητες πολλές που έχουν τα παιδιά και που φελούνται προς τα από έξω. Λοιπόν, βέβαια, ναι, που είναι πολύ λίγος ο χρόνος για να τα πούμε τώρα αυτά. Είναι μεγάλα θέματα. Εδώ θα έρθει στο στούντιο να τα πούμε, να σας αφιερώσουμε και ένα ολόκληρο μέρος. Την καλησπέρα μας, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Κυρία Σταμπολάκη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν,